Ναι, δεν ξεκινήσαμε έτσι όπως θέλαμε. Θεωρώ προσωπικά ότι αυτό θα μας κάνει καλό, γιατί βλέπω πραγματικά μέσα από τις προπονήσεις τα παιδιά δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο. Έχουμε συζητήσει και έχουν καταλάβει ότι δεν ήταν αυτό που θέλαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής. Από εκεί πέρα έρχεται ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Έχουμε κάποιες ελλείψεις τις οποίες είναι βασικές και ο Παλιγιώργος και ο Πάγκαλος και ο Νικόλτης είναι παιδιά τα οποία ήταν στο αρχικό σχήμα έτσι όπως είχαμε προγραμματίσει την εντεκάδα μας. Από εκεί πέρα όμως είμαι πραγματικά ευχαριστημένος γιατί βλέπω ότι μέσα από την προπόνηση έχουμε ξεπεράσει το άσχημο αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής και θεωρώ ότι θα πάμε με υψηλή ψυχολογία για το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα που θα μιλήσω ανοιχτά, εμείς πάμε για την νίκη. Πιστεύετε ότι θα έχει πίεση η ομάδα του Αγίου Νικολάου από την άποψη ότι και αυτό ξεκίνησε με ήττα. Παίζει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία κακά τα ψέματα δεν ξεκίνησε και αυτή καλά. Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό θετικά για εσάς, αρνητικά για αυτούς? Νομίζω και οι δύο ομάδες θα έχουν πίεση, γιατί και οι δύο ξεκινήσανε αρνητικά στην πρώτη αγωνιστική. Ο Άγιος Νικόλαος είναι μια ομάδα νέα, μια ομάδα η οποία σίγουρα θα έχει ενθουσιασμό, παίζει μέσα στο γήπεδό της. Από εκεί πέρα όμως εμείς θα έχουμε λάβει όλα υπόψη μας. Εμείς θα κοιτάξουμε τη δική μας ομάδα, θα πάμε όπως σου είπα και πριν με σκοπό μόνο την νίκη. Θεωρώ ότι αυτή η εβδομάδα μας έκανε καλό. Είμαστε έτοιμοι και πρώτα ο Θεός να ξεκινήσουμε την Κυριακή τα θετικά αποτελέσματα.